στην Ιερά Πέτρα τιμητική διάκριση πριν το παιχνίδι για τον Στέλιο Σοκιανό, τον πρόεδρο του Ιροδότου, για την προσφορά του στο γεραπετρίτικο ποδόσφαιρο και εντυπωσιακή ατμόσφαιρα πραγματικά με πολύ κόσμο στην Κερκίδα σε ένα παιχνίδι που ήταν ντέρμπι και αποδείχθηκε μέσα στον αγωνιστικό χώρο όφη κόντρα στον Ηρώδοτο, ο Ηρώδοτος ο οποίος πήγε να υπερασπιστεί την κορυφή στην Ιερά Πέτρα αλλά δεν τα κατάφερε να την κρατήσει να μείνει μόνος πρώτος εδώ το γκολ από τον Όφη με τον Πιταξή. Πάγωσαν οι φιλοξενούμενοι στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Εκεί λοιπόν που οι ομάδε έδειχναν έτοιμε να πάνε με 0-0 στα αποδετήρια. Έντονε διαμαρτυρίε των ανθρώπων του Ροδότου στο ημίχρονο και από τον Μανώλη Παπαθιάκη που αποβλήθηκε για διαμαρτυρία για τη διαιτησία γενικότερα. Έξαλλο ο Παπαθιάκη, όπω είδατε, ο Ηρόδοτο κατάφερε με τον μόνιμο σκόρερ του, τον Ετόφ τον Βούλγαρο, να ισοφαρίσει σε 1 -1. Σειρά του να πανηγυρίσουν οι Ελικαναστριώτε στο δεύτερο μέρο. Ένα-ένα που ήταν όμω το τελικό σκορ στο παιχνίδι αυτό.